μαστός, όπως βλέπουμε κάτω στο σχέδιο, τοποθετείται σε δύο θέσεις, στην φάση λήψη και στη δοξή, όπου εκτός του μαστού, ειδικά στη δοξή, ελέγχονται και οι μασκαντήριες χώρες για πληρέστερη διερεύνηση. Λόγοι για τους οποίους μία γυναίκα πρέπει να κάνει μαστογραφία είναι η ηλικία, το οικογενειακό ιστορικό, κάποιο σύμπτωμα ή κατόπιν υπόθεσης από μια επίσκεψη σε κλινικό γιατρό. Συνήθως, η πρώτη μαστογραφία πρέπει να γίνεται στην ηλικία των 40 ετών, γιατί μετά την ηλικία αυτή, ο κίνδυνος εμφάνισης της νόσου αυξάνεται σημαντικά. Μπορεί να γίνει και πριν της ηλικίας των 40 ετών μια μαστογραφία βάσει ένταξης. Σε αρνητικό αποτέλεσμα και σαν τελείως φυσιολογικό μαστό, ο κλινικός γιατρός, ο χειρουργός μαστού, καλείται να αποφασίσει τον επανέλεγχο με μαστογραφία ή με υπερηχογράφημα. Σε περίπτωση που υπάρχει εμμηνοεσιακός κύκλος, ο μαστογραφικός έλεγχος θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μεταξύ 4ης και 10ης ημέρας του κύκλου, γιατί ο μαστός σε διαφορετικές ημέρες διορθώνεται και πιθανόν να έχουμε ψευδή εγκρήματα. Σε γυναίκες ηλικίας 20 έως 30 ετών αποφεύγεται ο μαστογραφικός έλεγχος λόγω του πυκνού των μαστών και μεγαλύτερης ευαισθησίας στην ακτινοβολία. Όσον αφορά το οικογενειακό ιστορικό υγείας, επηρεάζει τις πιθανότητες που έχει μια γυναίκα για να παρουσιάσει καρκίνο του μαστού. Κάθε γυναίκα είναι καλό να γνωρίζει ποια άτομα από την οικογένειά της παρουσίαζαν καρκίνο, ιδιαίτερα του μαστού. Σε καλύτερη μοίρα του καρκίνου σε σχέση με τις βόρειες χώρες. Να πούμε όμως ότι εδώ η πολυκαθημιζόμενη μεσογειακή διατροφή δεν υπάρχει πια. Μην έχετε καμιά ελπίδα ότι έχουμε μεσογειακή διατροφή. Η παλαιοαμερικάνικη διατροφή έχουμε με τα χάρτα και μάρμα και το ολοκλήρωση κάθε μέρα. Επομένως σε λίγα χρόνια θα το πληρώσουμε αυτό. Ο μαστός που είναι σήμερα εκείνα και μας αφορά έχει πολύ μεγάλα. Να το πούμε απλά, 30% των καρκίνων στη γυναίκα είναι καρκίνος του μαστού. Δεν υπάρχει σχεδόν οικογένεια που να μην έχει στο άμεσο, στο πιο μακρινό της περιβάλλον, περιπτώσεις καρκίνου. Και συνεχώς αυξάνει. Εάν το δούμε στην Ελλάδα, με στοιχεία του 2012, βλέπετε ότι το 28% των καρκίνων. Ακολουθεί το πνεύμονας, το πνευμαχιέτερο πνεύμονας, ο πνεύμονας ο οποίος συνεχώς αυξάνει, γιατί συνεχώς τώρα εμφανίζονται τα περιστατικά της καπνιστικής συνήθειας των γυναικών που ξεκίνησε πριν 20 χρόνια, αλλά βλέπετε ότι είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Αν δείτε τους θανάτους, θα δείτε ότι αυτό το κομμάτι της πίτας μικραίνει και είναι ενδεικτικό, ενώ το ίδιο δεν συμβαίνει στο πνεύμονα, όσα είναι τα περιστατικά είναι και οι θάνατοι, γιατί σε περίπτωση μας το πάει καλά. Είναι καλός καρκίνος. Η γυναίκα μόλις μαθαίνει ότι έχει καρκίνο, τρελαίνεται. Παίρνουν κάποια χρόνια, βγαίνει στην τηλεόραση, νίκησε τον καρκίνο. Μόνο καρκίνος του μαστού βγαίνουν οι γυναίκες και είναι τονικές σε αυτό, για κανένα πάτριο, σε κανένα πνεύμονα. Γιατί πάει καλό καρκίνος του μαστού, μην το φοβάστε. Το πούμε από την αρχή, χαλαρά. Συνήθως πάει καλά.